Ήρθα για τα εθνικά, αλλά κάποια στιγμή για τα ζωά. Ναι, κάποια στιγμή θα συζητήσουμε και τα ποδοσφαιρικά. Ενώ η χώρα, το πολιτικό σύστημα, γιατί εντάξει, όντως, τα προβλήματα είναι λίγο παραπάνω από αυτά που μπορεί να γίνουν αποδεκτά. Πράγματι. Είναι πολύ στενά χώρο αυτό. Κοίτα, και εσύ είσαι λίγο της μπάλας κι εγώ. Σε όλες τις χώρες υπάρχουν μαφιόζοι που πάνε στο ποδόσφαιρο. Αλλά εδώ, τόσα χρόνια, σήμερα, φοβάμαι και αύριο, αν δεν βάλουμε αυστηρούς κανόνες, αυστηρούς νόμους, αν δεν κόψουμε κεφάλια, θα παραδεινόμαστε συνέχεια σε αυτές τις συμπεριφορές, σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυστηρούς κανόνες έχουμε επιχειρήσει να βάλουμε. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε ότι αυτός ο βόρδιος δεσμός πρέπει να κοπεί και πρέπει να αποφασίσουμε όλοι μαζί ότι πρέπει να γνωρίσουμε το πολιτικό κόστος. Ναι. Διότι κάθε στιγμή, όταν πας να επιβάλλεις, να υλοποιείς αυτούς τους κανόνες, κάποιος αισθάνεται ότι αδικείται. Και εκεί είναι θέμα βούλησης, την οποία εγώ προσωπικά είμαι αποφασισμένος να προχωρήσω. Κοίτα, αν δεν μπορεί το κράτος να επιβάλλει κανόνες στο ποδόσφαιρο, τότε γιατί να μπορεί να επιβάλλει κανόνες στην οικονομία? Είναι πολύ δυσάρεστο. Είναι πολύ δυσάρεστο. Και προσβάλλεται η χώρα. Με αυτές τις συμπεριφορές προσβάλλεται η χώρα. Είναι πολύ δυσάρεστο. Και δεν είναι, κεραυνός ενεθρία. Είναι μια παλιά ιστορία. Αλλάζουν απλώς οι πρωταγωνιστές. Πρέπει να τους κλείσουμε την πόρτα και να προχωρήσουμε.